Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΠΑΜΕ από την ίδρυσή του το 1999 είχε ως βασική αρχή τον προλεταριακό διεθνισμό. Στα πλαίσια αυτά το 2000 έγινε μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Από τότε μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει πλούσια δράση. Ορισμένα βασικά ζητήματα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκδήλωση που είχαμε κάνει τον Νοέμβρη. Εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Αν χρειαστεί κάτι, με κάποια ερώτηση μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Το 2005, στο συνέδριο της ΠΡΟ στην Κούβα, το ΠΑΜΕ με τον σύντροφο τον Γιώργο τον Μαυρίκο εκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα, αφού ο σύντροφος έχει επανεκλεγεί το 2011 στο συνέδριο της ΠΡΟ στην Αθήνα και το 2016 στην Νότιο Αφρική. Ένας από τους βασικούς στόχους της νέας ηγεσίας της ΠΡΟ ήταν η ανασυγκρότηση των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ποιος είναι ο ρόλος των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων? Οι διεθνείς κλαδικές οργανώσεις είναι ο πυλώνας του κλαδικού συντονισμού με τη γραμμή της ΠΣΟ. Όλες οι κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν και πρέπει να είναι ένα ισχυρό μέτωπο πάλης ενάντια στις πολιτικές του κεφαλαίου στον κλάδο τους και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση σε κλαδικό επίπεδο της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, την νεολαία, τις γυναίκες. Οι διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να προωθούν σταθερά στους εργαζόμενους του κλάδου τους τους βασικούς στόχους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας μαζί με τα δικά τους κλαδικά σχέδια δράσης και τις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες τους. Να υποστηρίξουν και να συμμετέχουν σε κεντρικές δραστηριότητες της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Με ένα σύντομα στοιχεία για την κλαδική μας, για να γνωρίσετε και ποια είναι η κλαδική του. Η πρώτη διεθνή συνδικαλιστική έκφραση των δημοσίων υπαλλήλων έγινε στη Στουγκάρδη το 1907 με τη δημιουργία Διεθνής Γραμματεία Εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αδρανοποιείται εκείνη την περίοδο και ανασυγκροτείται αμέσως μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βέβαια, αυτή η ανασυγκρότησή της δεν κράτησε για πολύ, γιατί ακολουθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1949, σοσιαλδημοκράτες, ρεφορμιστικές δυνάμεις από την Αμερική, την Αγγλία, με τεράστια οικονομική βοήθεια που προέρχεται από την CIA για να μπορέσουν να παρέμβουν και να αλλοιώσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων. Με αυτή την προσπάθεια αυτές οι δυνάμεις παίρνουν το πάνω χέρι στην κλαδική και εξαπολύουν το γκρουμ διώξεων, αγωνιστών, κομμουνιστών και άλλων πρωτοπόρων εργατών στα συνδικάτα του Δημοσίου. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το 1949 ιδρύεται στο Βερολίνο η Διεθνής Ομοσπονδία Τηλεπικοινωνιών και αμέσως εντάσσεται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Το 1955 επεκτείνει τη δράση της και μετατρέπεται σε Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία αναπτύξει πλούσια δράση σε αντίθεση με την BSI, της οποίας είναι μέλος η ΑΔΕΔΗ, που δεν έχει ουσιαστικά καμία δράση. Το 1989, την περίοδο των ανατροπών, αναστέλλεται η δράση σχεδόν όλων των κλαδικών. Όσες είχαν βέβαια έδρα σοσιαλιστικές, τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες ή τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εκδιώχθηκαν. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης των διεθνών κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανασυντάσσεται και η κλαδική των δημοσίων υπαλλήλων. Το 2006
όπως είπα, ανασυγκρότηται η κλαδική με έδρα το Johannesburg στην Νότια Αφρική. Το πρώτο συνέδριο που συμμετέχει το ΠΑΜΕ ήταν το 2009 στη Βραζιλία και το αμέσως επόμενο το 2015 στο Νεπάλ. Οι αγώνες του ΠΑΜΕ εισισπήρωσε εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων πάνω στη γραμμή του, εμπνέουν αγωνιστικές και ταξικές δυνάμεις διεθνώς. Για το λόγο αυτό, από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο μας προτείνουν και εκλεγόμαστε στην κλαδική των δημοσίων υπαλλήλων με θέση στη γραμματεία και τη θέση του Αντιπροέδρου με ευθύνη τη δουλειά στην Ευρώπη. Ένας σύντομος απολογισμός από το συνέδριο της κλαδικής. Το τελευταίο συνέδριο της κλαδικής των δημοσίων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε 16 και 17 Νοέμβρη 2019 στην Κύπρο. Το φιλοξένησε η αντίστοιχη οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου, η ΠΑΣΙΕΚ ΠΕΟ. Στο συνέδριο πήραν μέρος 85 πρόσωποι από 22 χώρες από όλες τις Ηπείρους. Από την Ευρώπη συμμετείχαν το ΠΑΜΕ, η ΠΕΟ της Κύπρου, η USB από την Ιταλία, δύο οργανώσεις από την Πορτογαλία, η ΛΑΠ από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από την Αυστρία, την Τσεχία, το ΛΟΥΓΚΑΣ, τουρκοκυπριακά συνδικάτα. Από τον υπόλοιπο κόσμο συμμετείχαν συνδικάτα από το Περού, την Αργεντινή, το Μεξικό, την Νότια Αφρική, το Καμπόν, την Ινδία, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ και ούτω καθεξής. Στο συνέδριο εκλέχθηκε νέα ηγεσία. Γενικός γραμματέας είναι ένας σύντροφος από την Νότια Αφρική. Το συνέδριο μας επανεκλέξε στη θέση του Αντιπροέδρου με ευθύνη τη δουλειά της Ευρώπης. Καταρχήν από τις τοποθετήσεις των συνέδρων φάνηκε ότι η επιθετικότητα του κεφαλαίου έχει τα ίδια χαρακτηριστικά παντού. Τα βασικά ζητήματα στις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οι μειώσεις και η χαμηλή μισθή των εργαζόμενων στο δημόσιο. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Ο αυταρχισμός, το χτύπημα της σταθερής δουλειάς. Η αντιπαράθεση απέναντι σε αυτή την επίθεση έχει διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα. Έτσι, από χώρες της Ασίας και συγκεκριμένα από το Νεπάλ, την Ινδία, όπου τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στην ΠΖΟ είναι πολύ πληθέστερα, ακούσαμε για απεργίες που συμμετείχαν εκατομμύρια εργαζόμενοι. Η εικόνα δεν είναι η ίδια στην Ευρώπη, παρά τις μεγάλες κινητοποιήσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή και βέβαια συνεχίζονται και μάλιστα αν είδατε και στο ριζοσπάστη σήμερα νέα πανγαλλική απεργία έχει προγραμματιστεί για τις 6 του Φλεβάρη. Παρόλα αυτά η εικόνα δεν είναι αντίστοιχη με αυτές τις χώρες στην περιοχή της Ασίας. Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες συνεχίζεται η επέλαση των ιδιωτικοποιήσεων, η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, αντίστοιχα και των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς βέβαια να υπάρχουν αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, με εξαίρεση μεσογειακές χώρες, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνημα αντίστασης, με εξαίρεση μικρούς πυρήνες, οι οποίοι βέβαια όχι τυχαία έχουν προσεγγίσει ή ενταχθεί στη ΠΖΟ. Στη δε Λατινική Αμερική, όπως φαίνεται και από τις κινητοποιήσεις στη Χιλή, υπάρχει μια συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια που κάθε φορά μπορεί ένα μικρό ή μεγάλο ζήτημα να οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη. Όμως παρά τη συνεχιζόμενη κοινωνική αναταραχή, οι πολιτικές προτάσεις δεν ξεπερνούν πολλές φορές την επιλογή το να έρθουν στην εξουσία σε εισαγωγικά προοδευτικές κυβερνήσεις. Πάντως, παρότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκρύπτουν συνειδητά ποια είναι η κατάσταση, αυτό που βγήκε από τη διαδικασία του συνεδρίου είναι ότι
σε καμιά γωνιά του πλανήτη δεν βασιλεύει η ευημερία. Αυτό που έχει αξία και πρέπει νομίζω να τονίσουμε ότι ως εκτίμηση για το συνέδριο που έγινε είναι ότι το πολιτικό επίπεδο και η γραμμή με την οποία οι οργανώσεις που είναι συσπηρωμένοι στη ΠΣΟ δίνουν με αποφασιστικότητα τη μάχη στις χώρες τους. Δύο κουβέντες, γιατί θα πει ο σύντροφος ο Μαυρίκος περισσότερα πράγματα για τα 75 χρόνια της ΠΣΟ, αυτή την εκδήλωση που έχουμε σήμερα. Φέτος τιμάμε τα 75 χρόνια της ΠΣΟ, 75 χρόνια αγώνα και προσφορά, 75 χρόνια θυσιών για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Μια δύσκολη περίοδο που η ΠΣΟ κατάφερε μέσα από αντίξωες συνθήκες να αποτελέσει τον ταξικό πόλο στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Μια πορεία που πρέπει μέσα από τις εκδηλώσεις μας, τις διάφορες πρωτοβουλίες μας να αναδείξουμε, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε αλλά και να θυμίσουμε στους εργαζόμενους το βρώμικο ρόλο του ρεφορμισμού, του οπορτουνισμού και της ταξικής συνεργασίας, την ΙΤΟΥΚ σε διεθνή επίπεδο, τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την αντίστοιχη κλαδική των δημοσίων υπαλλήλων, την PSI, της οποίας, όπως είπα και στην αρχή, μέλος είναι η ΑΔΔΗ. Εντείνουμε την ιδεολογική αντιπαράθεση με αυτές τις δυνάμεις και συνεχίζουμε σταθερά να παλεύουμε για την ισχυροποίηση της ΠΣΟ που φέτος συμπληρώνει 75 χρόνια από την ίδρυσή της, που είναι μια διαδρομή πολύ σημαντική, πάντα στο πλευρό των εργαζόμενων όλων του κόσμου, με αγώνες, με θυσίες, με προσφορά. Πριν τελειώσω, αγαπητοί σύντροφοι, θέλουμε και από αυτή την εκδήλωση να καταδικάσουμε το σχέδιο που παρουσίασαν οι Αμερικάνοι για το Παλαιστινιακό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ επιδιώκουν με αυτό το σχέδιο να επιβάλλουν τα φόπλακα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού, διαμορφώνοντας τετελεσμένα την υπόσχεση ενός Παλαιστινιακού κράτους καλικατούρα. Με το σχέδιο των ΗΠΑ, Ισραήλ νομιμοποιούν την παράνομη κατοχή της Παλαιστινιακής γης στο Ισραήλ. Ανοίγει ο δρόμος για νέες πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των Αμερικάνων στην περιοχή. Στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση υλοποίηση της απόφασης της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Να σταματήσει η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική και κάθε είδους συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.